λοιπόν που επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε έχοντας κοντά μας ένα καταξιωμένο δικηγόρο, το Στέλιο Σούρλα, και είχαμε μείνει, πού είχαμε μείνει, στο Σαρακατζανέο. Είχαμε μείνει στο Σαρακατζανέο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι ήσουν πρόεδρος στο Σύλλογο Σαρακατζανέων και προέκυψε κάτι όσον αφορά το κανάλι Μέγκα, αλλά και την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη. Ναι. Τι έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, θα σας πω. Στις 19 Μαΐου, στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη Πρωταγωνιστές. Τώρα 19 Μαΐου και 13. 13, ναι. Είχε καλεσμένο τον πρώην πρίτερνη του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Γραμματικάκη. Ναι. Ο οποίος πάνω στη ρήμη του λόγου του αναφέρθηκε και στους Αρσιναίους. Συγκεκριμένα είπε ότι στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 τα δημοσιογραφικά γραφεία της Αθήνας λέγαν ότι μην ανησυχείτε, το οποίο είναι και αλήθεια, έτσι, το έλεγε σοβαρά αυτό. Μην ανησυχείτε, έλεγαν τα δημοσιογραφικά γραφεία της Αθήνας, θα κατέβουν οι Σαρασμένοι από τα βουνά και θα διώξουν τους Τούρκους πίσω. Έτσι. Εδώ τώρα παρεμβαίνει ο ίδιος και ειρωνεύεται αυτό το πράγμα και λέει, όπως γνωρίζετε, οι Σαρασμένοι ήταν κάποιοι αυλαβείς βοσκοί, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν ότι υπήρχε ελληνοτουρκικός πόλεμος. Έτσι, αυτό είναι κάτι. Προσβολή. Είναι μια προσβολή, είναι απαράδεκτη. Δεν μπορείς δηλαδή να λες κάποια κοινωνική ομάδα η οποία έχει δώσει το αίμα της, ποταμούς αίματος για την απελευθέρωση της Ελλάδος και κυρίως κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δεν μπορείς να λες τον Καραϊσκάκη ότι ήταν, δεν γνώριζε ότι υπήρχε ελληνοτουρκικός πόλεμος, τον Κατσαντώνη, ο οποίος ήταν αρχηγός της προεπαναστατικής κλεφτοριάς, τον Δίπλα, Ιακατά, Τσόγκα και αναρρύθμιτους άλλους κλέφτες, έτσι, οι οποίοι στελέχωσαν την κλεφτοριά. Δεν μπορείς να λες στους Αρασινέους, οι οποίοι δεν έκλειναν το γονατό τους καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δεν προσκύνησαν τον Τούρκο, έτσι, έφευγαν όντας νομαδική φυλή και συγκεκριμένα όπως λέει ο Άρης Οπουγιανός, ο ανθρωπολόγος Άρης Οπουγιανός, στο σύγγραμμά του το οποίο ονομάζεται Σαρασανέοι, ο αρχαιότερος λαός της Ευρώπης, λέει ότι οι Σαρασανέοι είναι μια πανάρχια ελληνική νομαδική φυλή. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιες θυσίες για την απελευθέρωση του γένους, να τους υποτιμάς έτσι. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, κατόπιν αυτού έκανα, σαν πρώην πρόεδρος, έκανα μία αναφορά, ένα άρθρο δικό μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα ξεκίνησα από την ηλεκτρονική εφημερίδα Πρέσα GR από το Βαγγέλη τον Βουλάγκα, εδώ το δημοσιογράφο γνωστό της Λάρισσας, με το οποίο κατακεράβουνα αυτήν την ενέργεια του πρώην Πρίτανη και του Μέγκα και του Σταύρου Θεοδωράκη, οι οποίοι το προέβαλαν αυτό. Κατόπιν και η Ομοσπονδία αντέδρασε, έτσι, ταυτόχρονα σχεδόν, και αναγκάστηκε ο κ. Γραμματικάκης να στείλει μία επιστολή προς την Ομοσπονδία με την οποία ανακαλούσε έμεσα, συγχωρείτε, ανακαλούσε έμεσα αυτό το οποίο έλεγε. Κατόπιν εγώ, αυτό όμως, έστειλε μία επιστολή προς την Ομοσπονδία. Το Πανελλήνιο το οποίο το άκουσε δεν έμαθε, δεν έλαβε γνώση. Είναι σαν να βγαίνω εγώ, Βιβί, στα μεγάφωνα της Λάρισσας και να σε βρίζω δημόσια από τα μεγάφωνα και μετά να έρθω στο σπίτι σου και να σου ζητάω συγγνώμη. Έχει επέκταση αποκατάσταση? Όχι βέβαια. Ακριβώς. Και εγώ αυτό ζήτησα. Κάνω κατόπιν ένα εξώδικο στις 12 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, προς το Μέγκα και το Σταύρο Θεοδωράκη, με το οποίο ζητούσα την αποκατάσταση. Ναι. Ζητούσε να καλέσουν κάποιους ή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ή τον Νίκο τον Κατσαρό, τον τέος αντιπρόεδρο της Βουλής εδώ της Λάρισσας, ή τον Χρήστο τον Τζακούμι, μουσικό παραγωγό από την Αθήνα, όποιον ήθελαν από αυτούς τους τρεις, ώστε να μιλήσει για τους Αρσιναίους ή να διαβάσουν την επιστολή του κ. Γραμματικάκη. Και να διορθωθεί η εκπομπή. Δεν έλεγα να κάνω ολόκληρη εκπομπή, μία αναφορά. Έτσι. Η οποία αναφορά όμως. Η οποία αναφορά δεν έγινε ποτέ. Και όχι μόνο δεν έγινε ποτέ, αλλά τους έταζα μια προθεσμία εντός ενός μηνός να γίνει αυτό. Δεν έγινε ποτέ, αλλά μάλιστα έπαιξαν και άλλες εκπομπές, το έπαιξαν ξανά επανάληψη και τώρα και το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι. Αυτό είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση, ναι, είναι πολύ προκλητικό. Ενώ είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, δεν το έκαναν. Ακριβώς. Ίσως δεν θέλανε.
Τους λόγους βέβαια. Δεν γνώριζαν αν θέλανε ή δεν το θέλανε. Mm-hmm. Δεν το έκανε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι δεν το έκαναν. Μετά από αυτό, εγώ να αναφέρω ότι στο εξώδικο το οποίο έκανα, ζητούσα ένα 1.000.000 ευρώ, το οποίο εκχωρούσαμε το εξώδικο αυτό στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, το επιδικαστέν ποσών τέλος πάντων, τη αγωγή την οποία θα καταθέσω, το εκχωρώ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία προκειμένου να γίνει ένα ντοκιμαντέρ παγκοσμίου εμβελίας για τους Αριθμινούς, ώστε να μάθει ο κόσμος ποιοι είναι οι Αριθμινοί. Ακριβώς. Έτσι και να υποχρεωθεί και το ΜΕΚΕ να το παίξει. Και να λυθεί αυτή η παρεξήγηση και να δει ο κόσμος την πραγματικότητα. Ακριβώς. Το ΜΕΚΑ δεν έκανε διόρθωση, ούτε ο Θεοδωράκης. Και προς τούτο κατέφυγα στην υποβολή μηνύσεως, κατά του ΜΕΚΑ και κατά του Σταύρου Θεοδωράκη. Κατέφυγα μάλιστα με έναν νόμο του 1979, τον αντιρατσιστικό νόμο 927 του 1979. Και περιμένουμε η συνέχεια στις αίθουσες των δικαστηρίων. Θα τη συζητήσουμε βέβαια τη συνέχεια, να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σαφώς. Γιατί σίγουρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και όχι μόνο για τους Αρακαζανέους. Έτσι δεν είναι. Για οποιονδήποτε ο οποίος τιμά την καταγωγή του. Δεν είναι θέμα μόνο των Σαρακαζανέων. Όχι βέβαια. Είναι ένα χτύπημα, ας το πούμε έτσι, προς κάθε τι το οποίο είναι πατριωτικό. Σωστά. Και επειδή γνωρίζουν πολύ καλά, έτσι να το πάρουμε και λίγο από την άλλη πλευρά, να το δούμε με μια άλλη οπτική, ότι οι Σαρακαζανέοι είναι η αιχμή του δόρατος, του ελληνισμού, χτυπάνε αυτό το πράγμα για να κάμψουν το φρόνημα. Γνωρίζουν οι Σαρακαζανέοι είναι ανυπότακτοι, απροσκύνητοι και περήφανοι και ότι δεν δέχονται, και ίσως έγινε και για αυτόν τον λόγο. Βλέπουμε λοιπόν. Τώρα, ξέρω, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αναλαμβάνεις πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις. Μία από αυτές τις υποθέσεις, και όπου είχα και τη χαρά την προηγούμενη εβδομάδα να τον έχω εδώ στο στούντιο καλεσμένο, είναι του πατέρα Ιάκωβ. Του αρχιμανδρίτη της Μητρόπολης Μητυλίνης. Του Λαρισαίου αρχιμανδρίτη. Ακριβώς. Τι συνέβη με τον πατέρα Ιάκωβ, ο οποίος ο πατέρας Ιάκωβ είναι πάρα πολύ αγαπητός στον κόσμο και με προβλημάτισε λιγάκι όλος αυτός ο ντόρος που έγινε, γιατί όλοι γνωρίζουμε. Θα σας πω, όχι λεπτομέρειες βέβαια. Ναι, θα σας πω, επειδή το θέμα αυτό είναι και θεολογικό και επειδή είμαι και θεολόγος, έχω και θεολογικές. Δεν το ανέφερα, ήθελα να το αναφέρεις εσύ. Θα σας το αναφέρω αυτό όχι με τη νομική, τόσο το νομικό κομμάτι, γιατί απαγορεύεται κιόλας από τη δικονομία να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Απλά θα σας πω πιο πολύ το θεολογικό κομμάτι και κοινωνικό, έτσι. Υπήρχε στην Μητρόπολη της Μυτιλίνης ένας αρχιμανδρίτης, ο κύριος Οικής, τον οποίο ο σεβασμιότατος ο Μυτιλίνης, ο κύριος Ιάκωβος, για τους δικούς του λόγους τον απομάκρυνε από τη Μητρόπολη. Είναι κάτι προσωπικό, κάτι της οικίας Μητροπόλεως, έτσι. Μετά την απομάκρυνση του αρχιμανδρίτη, ο Μητροπολίτης Ικονίου, ο κ. Θεόφιλος, στέλνει μια επιστολή προς την Μητρόπολη της Μυτιλίνης. Που είναι ο πατέρας Ιάκωβος. Που είναι ο πατέρας Ιάκωβος και προς τον Μητροπολίτη. Με την οποία, να σας πω, προηγουμένως πηγαίνει κάπου στα τέλη Ιουνίου στην Μυτιλίνη και σε έναν γάμο, και κατά διάρκεια του κηρύγματος αρχίζει και εξτομεί φαναριώτικες κατάρες. Δηλαδή, κατάρες. Κατάρες από χείλη ιερέως και μάλιστα αρχιερέως. Πράγμα ανεπίτρεπτο θεολογικά. Συγκεκριμένα είπε ότι οι ιερείς οι οποίοι βοήθησαν, έτσι νομίζει αυτός, ότι απομακρύνθηκε, βοήθησαν να απομακρυνθεί ο πατήρ Κύριλλος Οικής από τη Μητρόπολη, όποτε θα κοινωνούν τον αχωριά των μυστηρίων, να καίγονται τα σωθικά τους και θα βγαίνει και στη μέλλον ζωή. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι βαρύ. Να τα ακούει ένας πιστός αυτά τα πράγματα από έναν αρχιερέα είναι απαράδεκτο. Δεν λέγονται. Κι όμως υπόθηκαν. Κι όμως υπόθηκαν. Έτσι. Και κατόπιν τούτου δεν έμεινε σε αυτό. Στέλνει επιστολή προς την Μητρόπολη, αλλά και προς τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης κ. Ιάκωβο, την οποία έβριζε 5 ή 6 ιερείς της Μητρόπολης Μυτιλίνης. Τώρα, δεν είναι ένα θέμα προσωπικό του πατρός Ιακώβου, είναι
όλων των ιερών, όλοι οι περισσότεροι ιερείς εκεί πέρα. Και τη Μητρόπολη. Κινήθηκαν και τη Μητροπόλη, βέβαια. Έτσι. Κινήθηκαν με μήνυση, γιατί δεν υπήρχε άλλο τρόπο να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ήταν η τελευταία έσχατη λύση. Έτσι. Κινήθηκαν με μήνυση και τα οδηγήθηκαν λοιπόν σε κάτι τέτοιο. Οδηγήθηκαν, ναι, εξαναγκάστηκαν να οδηγηθούν. Ναι. Γιατί τη στιγμή όταν στέλνει μια επιστολή με την οποία εξυβρίζει τον άλλον, το λες. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τώρα τις λέξεις ακριβώς τις οποίες είπε. Έτσι, τεμπέλει, τρώει τα λεφτά του πατέρα του και πράγματα ανεπίτρεπτα με τα οποία καταρρύπτει, προσβάλλει και τον εμποδίζει στο ποιμαντορικό του έργο. Έτσι. Δεν έχει άλλη δυνατότητα. Και είναι ιδιότητά του τέτοια, όπου δεν μπορεί να, στο κλίμα το γενικότερο της εποχής, που όλοι, λίγο πολύ, στρέφονται κατά των ιερέων, έτσι. Βασική μου, η δική μου άποψη είναι ότι όταν δεν θέλουμε να καλύψουμε τα δικά μας τα νομίματα, αναδεικνύουμε περισσότερο των αλλωνών, έτσι. Έτσι. Προχώρησα σε αυτό το πράγμα. Δεν ρώτησα τον πατέρα Ιάκωβο. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν μπαίνουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν θέλω να μιλήσουμε ειδικά για τον πατέρα Ιάκωβο, γιατί δεν είναι αυτή η στιγμή εδώ μπροστά, δεν είναι στη συζήτηση. Αλλά ξέρω ότι θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο τον ενόχλησε πάρα πολύ και τον έχει προσβάλει. Οποιονδήποτε άνθρωπο θα τον έφυγε. Και περισσότερο τον πατέρα Ιάκωβο, που θεωρώ ότι είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και... και ειδικά έναν άνθρωπο ο οποίος με το έργο του έχει πέρασει την κλίνη, μιλάμε έτσι, όλοι ακριβώς, ναι. Πατέρα Ιάκωβο. Έτσι. Έτσι. Άνθρωπος με πτυχία, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, έτσι. Με απίστευτο λόγο, δεν μπορείς να βγαίνεις και να τον ακυρώνεις εναντί του ποιμνίου σου. Πώς, πείτε μου εσείς τώρα, πώς θα πάει ο πατέρας Ιάκωβος να κηρύξει έναν θεολογικό λόγο στους πιστούς της Μυτιλήνης ή και οπουδήποτε. Καλά, η πιστή της Μυτιλήνης, αλλά και όλοι οι πιστοί, που είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον πατέρα Ιάκωβο, θεωρώ ότι δεν θα τους αγγίξει όλο αυτό, αλλά καλό θα είναι να μην συμβαίνουν όλα κάποιοι αυτά. Κάποιοι οποίοι όμως, επειδή το θέμα πήρε διαστάσεις και πανηλλήνιες, με την έννοια ότι βγήκε στα κανάλια ο Μητροπολίτης Ιωκωνίου και αναφέρθηκε σε αυτό το πράγμα και στο ίντερνετ, δεν μπορούν να το γνωρίζουν όλοι προσωπικά. Όχι, δεν μπορούν όλοι να έχουν προσωπική άποψη. Έτσι. Και όταν βάλεις τη λάσπη στον ανεμιστήρα, μετά δεν μαζεύεται. Είναι πολύ δύσκολο να μαζευτεί και πάντα όλο και κάτι θα μείνει. Βέβαια. Κάποια υπολείμματα θα μείνουν. Αυτός είναι ο σκοπός, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και πνευματικού του πατέρα. Ελπίζω ότι θα υπάρχει αποκατάσταση. Θέλω όμως, σε αυτό το σημείο, επειδή έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Ό,τι θέλει. Θέλω να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και γυρίζουμε. Με πολύ ενδιαφέρον.